κοντά μας είναι ο Γιάννης Τόμου, ο οποίος είναι δήμαρχος στην Κλεισούρα, δήμαρχος της Βλαχοκλεισούρας, και ο ίδιος κολακεύεται να λέει ότι είναι βλαχοδήμαρχος. Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι με αυτόν τον αφοπλιστικό τρόπο από μόνο σου αυτοπροσδιορίζεσαι. Ακριβώς, Γιώργο, αυθόρμητα εκφράστηκα κι εγώ ως βλαχοδήμαρχος, γιατί πραγματικά εμείς καμαρώνουμε για την καταγωγή μας ως βλάχοι και όχι για την συμπεριφορά, όπως νοείται στον ευρύτερο κόσμο η βλάχικη συμπεριφορά. Εμείς είμαστε βλάχοι, ελληνόβλαχοι εκ καταγωγής. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ είσαι δάσκαλος, είσαι εκπαιδευτικός. Αλλά κυρίως όμως, σήμερα που είπαμε να έρθουμε να καταγράψουμε εδώ τους χορούς και τα τραγούδια της Κλεισούρας, ήσουν από τους πρώτους που φόρεσες τη φουστανέλα, που φόρεσες την τοπική φορεσιά εδώ και βγήκες και εσύ να γλεντήσεις και να χορέψεις μαζί μας. Δεν μας αντιμετώπισες καθόλου μέσα από την δημαρχιακή σου ιδιότητα, αλλά μέσα από την ιδιότητα του κλεισουριώτη, όπου πάλεται η ψυχή του και η καρδιά του να χορέψει, να γλεντήσει, να συμπράξει μαζί μας σε αυτό το αυθόρμητο γλέντι. Ακριβώς τα είπατε όλα. Διακηρυγμένο μας στόχος είναι ο πολιτισμός της δημοτικής περίοδου, όποιας είναι αυτή που διανύουμε, η δεύτερη είναι συγκεκριμένα, και προσπαθούμε μέσα από δράσεις να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και βέβαια την πολιτιστική μας ταυτότητα. Και βέβαια και εγώ συμμετέχω ως δήμαρχος μπροστάρης ενεργά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την κουλτούρα μας. Πολλές φορές, όταν πρόκειται να πάω κάπου και ξέρω ότι αυτός ο τόπος είναι έμφορτος, είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορική πορεία και διαδρομή μέσα στο όλο κορμό της εθνικής μας ιστορίας, προβληματίζομαι, γιατί ξέρεις ότι ας πούμε η Κλεισούρα παλιά είχε 5-6.000 κόσμο, πόσο είχε, 7.000 κόσμο. 6.500 στους 7.000 όπως σήμερα πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Οι μόνιμοι είναι στους 500. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μέσα από αυτή τη συρρήκνωση αναρωτιέμαι, εάν εκεί που θα πάμε, αυτό που θα καταγράψουμε είναι αντάξιο της ιστορίας και του μεγάλου πολιτισμού που κουβαλάει αυτός ο τόπος. Σήμερα νομίζω δικαιωθήκατε. Σίγουρα δικαιωθήκατε και πιστεύω οι τηλεθεατές θα δικαιωθούν βλέποντας αυτήν την εκδήλωση, την ομολογουμένως εκδήλωση που βγήκε από τον αυθορμητισμό και τον πατριωτισμό όλων των Κλεισουραίων και βέβαια την ενεργή, την συμμετοχή τη δική σας. Θέλω να ευχαριστήσω και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Κλεισούρας, τον Σύλλογο των Απανταχού Κλεισουραίων Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Μάρκο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κλεισούρας, τον Δάρβαρη, τον Σύλλογο των Κλεισουραίων Πτολεμαίδων στον Άγιο Μάρκο και βεβαίως όλους τους κατοίκους που προσέτρεξαν, μικροί και μεγάλοι, σε αυτήν την πολιτιστική εκδήλωση και θα έλεγα συγκέντρωση. Ήταν, γιατί πραγματικά ήταν, έτσι αισθάνθηκα, μια μεγάλη συγκέντρωση των πανκλεισουραίων να αναδείξουν, να προβάλλουν στους συμπατριώτες τους, στον έξω κόσμο, την Κλεισούρα μας.
βλαχοκλεισούρα της μουσικής και της παράδοσης. Γεια σας και χαρά σας.